Σε λίγο κοντά μας η Έφη ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων, αφού η καρδιά της χτυπά δεξιά. 57 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου βρίσκεται στα δεξιά και όλα μου τα όργανα είναι τελείως διαφορετικά από τα φυσιολογικά άτομα. Καλό μεσημέρι! Και σήμερα εδώ παρέα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά και μας εμπιστεύεστε και έρχεστε εδώ να πείτε τις δικές σας αλήθειες ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί με την εμπιστοσύνη προχωράς μπροστά. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα είναι εδώ κοντά μας η ψυχολόγος, η Ειρήνη Μανουρά. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είσαι εδώ. Που με καλέσετε άλλη μια φορά. Να και καλά. Θα ξεδιπλώσουμε μαζί τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Χαίρομαι πάρα πολύ. Υπομονώ. Δίπλα σου κάθεται η Μελίνα Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας. Μελίνα, είσαι ο άνθρωπος που στήριξε την καμπάνια για να κόβουμε τα μαλάκια μας και να τα δίνουμε σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από σένα? Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από μένα πριν 2 χρόνια, όπου δόρισα εγώ τα μαλλιά μου και αποφάσισε, εφόσον οι υποστηρικτές μας είναι τόσοι πολλοί, να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί βεβαίως. Εσύ το έκανες και τα μαλλιά τα έστειλες έξω, ενώ τώρα γίνεται και στη χώρα μας αυτό. Στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά. Δίπλα σου λοιπόν κάθεται ο Χριστόφορος Μερούσης. Όταν στη σύσκεψη της εκπομπής η Βούλα η Αγκουρά μας πρότεινε για να έρθει καλεσμένος μας ο Χριστόφορος, ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. 3 φορές μαραθωνοδρόμος. Τι αντοχές είναι αυτές? Ευχαριστώ πολύ. Και το σημαντικό είναι ότι εσύ έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις τη δυνατότητα να είσαι μαζί με την οικογένειά σου και το μωρό σου που φωνάζει τώρα, γιατί πρέπει να αθλείσαι ουσιαστικά στην Αθήνα. Ακριβώς, εντάξει. Θέλει κάποιες θυσίες, πολλές ώρες προπονήσεις, πολλές ώρες προετοιμασίες. Αγαθά λέει κοπισκτώνται. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί σε λίγο κοντά μας θα έρθει και ένας πολύ σημαντικός σχεδιαστής, ο οποίος πριν 6 χρόνια σαν σήμερα έχασε το μονάκριβο γιο του, το γιο του. Και τώρα θα πάρω την Νάνση και τη Δήμητρα, αυτά τα 2 κορίτσια, για ελάτε εδώ, Νάνση, Δήμητρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς που είσαστε εδώ. Καθίστε παρακαλώ από εδώ. Είστε 2 κορίτσια που πήρατε μια πρωτοβουλία παρέα. Ναι. Κάναμε μια όμορφη συζήτηση. Δημητρούλα. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Έκοψες τα μαλάκια σου? Ναι, έκανα ένα καλό σαπατάκι που έχουν καρκίνο και έτσι έπρεπε. Έκανα την πρώτη καλή μου πράξη. Έκοψες τα μαλάκια σου, καρδιά μου. Ναι. Πώς το σκέφτηκες όλα αυτά? Μιλήσαμε με τη μαμά μου. Και? Ήθελα και εγώ και η μαμά. Ναι. Και το είπαμε, το συζητήσαμε και έτσι έγινε όλο αυτό. Έκανες την πρώτη σου καλή πράξη, όπως ναι. Είδα που είπες στο βίντεο. Ναι. Τι σημαίνει καλή πράξη για σένα? Δηλαδή, άμα κάνεις πρώτη σου καλή σου πράξη, ναι. Μπορείς τα παιδάκια που έχουν καρκίνο να του δώσεις τα μαλάκια σου, άμα κάνεις την πρώτη σου καλή σου πράξη. Πόσο χρόνο είσαι εσύ? 7. 7. Ξέρεις τι είναι ο καρκίνος? Όχι. Αγάπη μου, είναι μια ασθένεια που έχουν τα παιδιά. Που όταν γύρω τους έχουν ανθρώπους που τους αγαπούν, αυτό το εισπράττουν και τα παιδιά γίνονται ευτυχισμένα, χαρούμενα και ξεπερνούν κάθε ασθένεια. Είναι μια ασθένεια που δεν αφορά μόνο τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους, αλλά για τα παιδιά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε εσύ έδωσες τα μαλάκια σου? Ναι. Αγάπη μου. Συγκινήστε που ακούτε το παιδί σας. Ναι. Γιατί? Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό. Να αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να κάνουν και αυτά το ελάχιστο. Χωρίς κόστος, χωρίς να ενοχληθούν ή να αλλάξει κάτι στη ζωή τους. Δεν είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι το παιδί σας μεγαλώνει με κάποιες πολύ συγκεκριμένες αρχές που τους μαθαίνετε στο σπίτι? Σίγουρα. Νομίζω θα τους βοηθήσει. Δεν είναι. Είναι ότι καλύτερο να μπορείς να βοηθάς με οποιονδήποτε τρόπο. Αν όχι οικονομικά, γιατί δεν μπορούμε,
Εσύ θα τα έκοβες τα μαλλιά σου. Mm-hmm. Θα ναι. τα έκοβες, ε. Αλλά όπως θα μας πει σε λίγο και η κυρία που έχει έρθει, δεν μπορείς δεν να τα δώσεις γιατί είναι βαμμένα. Ναι, δυστυχώς. Θέλουν φυσική τρίχα. Δυστυχώς, ναι. Θα τα πούμε σε λίγο, αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε τι μας είπατε στο βίντεο που ήρθαμε και σας συναντήσαμε και αμέσως μετά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Παρακαλώ. Τα δικά μου. Και η μαμά δεν τα κάνει περούκες για να τα βάλω στα παιδιά. Η 7χρονη Δήμητρα κόβοντας τα μαλάκια της έκανε όπως λέει την πρώτη της καλή πράξη. Μετά από παρότρινση της μητέρας της, η μικρή Δήμητρα πήγε στο κομμωτήριο και δώρισε τα μαλλιά της για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Και όπως λέει στην κάμερα της εκπομπής, είναι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Ανυπομονούσα πάρα πολύ να το κάνω. Αλήθεια, για πες μου. Ήθελα πάρα πολύ, μόλις μου τα είπε η μαμά, ανυπομονούσα τη Δευτέρα να πάω. Μπορούσα να σταματήσω, μαμά, πότε θα πάω εκεί, πότε θα πάμε στο κολοματήριο να κουρευτώ. Να κάνω, ανυπομονούσα να κάνω, να κάνω την πρώτη καλή μου πράξη. Και εκεί που πήγες στο κολοματήριο, τι σου είπανε? Μου είπαν να κάτσω, να μου κουρέψουν τα μαλάκια και είδα την πλεξούδα μου. Και τη βάλαν σε μια σακούλα που τη στείλαν σε κάτι παιδάκια. Η μικρή αμέσως πενέ ότι θέλει και εκείνη να το κάνει πολύ. Της είπα ότι έχουν κάνει και άλλα παιδάκια και μου είπε μόνο πότε θα πάμε. Σε ρώτησε κάτι για να μάθει παραπάνω ή πώς της το είπες, ότι η Δήμητρα... Με ρώτησε τι ακριβώς έχουν αυτά τα παιδιά που χρειάζονται τα μαλάκια από τα άλλα παιδιά. Της είπα ότι είναι άρρωστα, ότι πάσουν από μια ασθένεια που λέγεται καρκίνος, ότι λόγω της ασθένειας χάνουν τα μαλάκια τους. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να τα κάνουμε να χαμογελάσουν, γιατί δυστυχώς μπορούμε να κάνουμε εμείς πολλά, είναι να δωρήσουμε τα μαλάκια για να κάνουν περούκες και να μην νιώθουν διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Τι έχουν, ξέρεις? Επειδή δεν είχαν μαλάκια και η μαμά δεν σου τα κάνανε έτσι, γιατί έπρεπε να είχαν και κάτι μαλάκια. Έπρεπε να ήταν και κάπως, να είχαν μαλλιά, να ήταν όμορφα. Τώρα δηλαδή αυτά τα παιδάκια δεν είχαν μαλάκια και θα έχουν τα μαλάκια της Δήμητρας? Ναι, τα δικά μου. Στο σχολείο που σε είδαν οι φίλοι σου με καινούργια μαλλιά. Χαρήκαν πάρα πολύ και η κυρία όλοι. Εσύ είπες στις άλλες φίλες σου που έχουν μακριά μαλάκια? Ναι, και είπαν ότι θα το κάνουν κι αυτές άμα μπορούν. Πώς σε είδες το βίντεο? Ήταν αρέσει... πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Σ' αρέσεις πιο πολύ, αλήθεια, με κοντά μαλλιά ή με μακριά μαλλιά? Με κοντά. Τι λέω ψέματα, με κοντά. Μα εδώ λέμε μόνο αλήθεια σε αυτή την εκπομπή, γιατί να πούμε ψέματα? Τι λέω ψέματα. Το ξέρω. Γιατί είδες τι μου είπες στην αρχή? Εδώ θα πούμε μόνο αλήθειες. Ναι. Έτσι. Άρα σ' αρέσεις έτσι με κοντά μαλάκια. Η αδερφούλα σου όμως έμαθα. Δεν τ' άκοψε που της είπε η μαμά. Δεν ήθελε, μόνο μία έτσι ήθελε και τίποτα άλλο. Δεν ήθελε. Άρα η μαμά σκέφτηκε δημοκρατικά. Και είπε, αφού το κορίτσι μου δεν θέλει το άλλο, δεν μπορώ να επιμείνω. Εσείς πώς, η κόρη σας είναι 14 ετών. Μεγάλη. Η μεγάλη. Την κάθεται εκεί στο παρασκήνιο, είναι με το μαλάκι της στο μακρύ. Δεν επιμείνατε να τα κόψει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι βέβαια, όχι. Το συζητήσαμε. Βρήκα αυτή τη σελίδα στο ίντερνετ, ενημερώθηκα καλύτερα. Το συζητήσαμε οι τρεις μας. Η μικρή είπε ναι αμέσως. Η μεγάλη, όχι, δεν ήθελε ακόμα. Ίσως επειδή είναι στην εφηβεία. Αν θέλει αργότερα, όποτε θέλει και αν, θα το κάνουμε όμως. Πάντως, η σκηνοθέτητα της εκπομπής πριν μου έλεγε ότι πάρα πολλά παιδάκια στο σχολείο έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία για να κόψουν τα μαλλιά τους. Είναι πολύ σημαντικό που μέσα από το ίντερνετ έγινε αυτή η προσπάθεια, θα τα πούμε σε λίγο, και ευαισθητοποιήθηκαν πολλά παιδιά. Πολλά, ναι. Εσείς πώς ευαισθητοποιήθηκατε, γιατί? Γενικότερα. Είμαι ευαισθητοποιημένη και όσο έχει να κάνει με το θέμα των παιδιών, ακόμα περισσότερο. Σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που είχα ακούσει ότι δωρίζουν για γυναίκες, ότι κάτι θα υπάρχει για τα παιδιά. Και μπήκα στο ίντερνετ,
πάτησα τη δωρεά μαλλιών. Είχατε κάποιον άνθρωπο στο στενό φιλικό σας περιβάλλον, ναι, που είχε πρόβλημα? Ναι, ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι σε ευαισθητοποιούν λίγο ακόμα. Συν ότι όταν γίνεσαι μανούλα είναι διαφορετικά. Βέβαια, γιατί σκέφτεσαι. Δεν είναι μόνο τα δικά σου παιδιά σε αυτό το πλανήτη, είναι κι άλλα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν γυρίσουμε έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να δούμε. Παρακαλώ. Σε λίγο κοντά μας η Έφη ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων, αφού η καρδιά της χτυπά δεξιά. 57 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου βρίσκεται στα δεξιά και όλα μου τα όργανα είναι τελείως διαφορετικά από τα φυσιολογικά άτομα. Είμαστε λοιπόν με την Άνση και τη Δήμητρα και η Δήμητρα έκοψε τα μαλάκια της και τα δόρισε. Είχε μακριά μαλλιά για να τα δούμε πώς ήτανε. Και τα έκοψε και τα δόρισε αυτά στα παιδάκια που έχουν καρκίνο. Κοίταξε εδώ, να και η διαδικασία που έκοψε τα μαλάκια σου και τώρα είσαι με κοντά μαλάκια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρεσαι, καρδιά μου. Τι είναι αυτό που νιώθεις έτσι και σου δίνει αυτή τη χαρά? Ότι έκοψε τα μαλλιά μου και μου δίνει περισσότερη χαρά όσο να κάνω δώρο σε παιδάκια. Ναι, αγάπη μου. Ποιος έβαλε σε αυτή τη διαδικασία να σκέφτεσαι ότι υπάρχει συνάνθρωπος, υπάρχει ένα άλλο παιδί που έχει ανάγκη από αυτό? Μία φίλη μου στο γυμνάσιο που τη λέγανε Δήμητρα, σαν και εμένα. Και έκανε την πρώτη της καλή της πράξη. Ναι, αγάπη μου. Και το είδες και εσύ ότι έπρεπε να κάνεις και εσύ μια καλή πράξη? Δεν το είδα, μου το είπε η μαμά. Το έμαθα. Το έμαθες. Και μετά? Είπα κι εγώ να το κάνω. Το είχα κι εγώ, ήθελα να το πω, αλλά μετά που με φώναξαν. Ναι. Εντάξει, πήγα στο δωμάτιο και μου είπε αυτό. Να πάμε να δώσουμε τα μαλάκια μας. Μωρέ, ξέρεις τι, είσαι 7 ετών. Δεν σκέφτηκες ότι θα είχες τα μακριά σου τα μαλάκια, που θα ήσουν μια κουκλίτσα? Αλήθεια, είδες που το είπα και πριν, δεν το σκέφτηκες? Το σκέφτηκα, ναι. Και μετά? Εντάξει, το ξανασκέφτηκα και είπα να το κάνω. Σε βοήθησε και η μαμά σε αυτή την απόφαση? Ναι. Σου έδωσε παραδείγματα και τι σημαίνει βοηθάς? Ναι. Αγάπη μου. Όταν πέφτει μια φίλη μου, αρχίζω και τη βοηθάω όταν πέφτει σχολείο. Αρχίζω και τη βοηθάω. Όπως η Βασιλική, όταν πέφτει, τη βοηθάω. Αγάπη μου. Σας βλέπω συγκινήστε όταν μιλάει η κόρη. Και τώρα που με βλέπει, πού πας? Και τα δύο παιδιά είναι. Νιώθετε ότι είστε καλή μανούλα? Νομίζω ότι κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει. Είσαι πάντα τόσο ευσυγκίνητη ή η πράξη των παιδιών σου? Τα παιδιά είναι πιο... με κάνουν λίγο περισσότερο. Χαίρομαι να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, Μελίνα μου, είσαι η δημιουργός της ελληνικής καμπάνιας δωρεάς μαλλιών για παιδιά με καρκίνο. Yeah. Κάπου διάβασα ότι τα μαλλιά αυτά τα δωρίζετε σε γυναίκες μέχρι 21. Είναι για παιδιά μέχρι 18 ετών. Μέχρι 18, άρα το 21 δεν ισχύει που διάβασα. Όχι, είναι για παιδιά καρκίνο και αλοπαικία που είναι μια μόνιμη κατάσταση απώλειας μαλλιών. Πώς εσύ το ξεκίνησες αυτό και είπες να θα γίνει και στη χώρα μας? Είχα ξεκινήσει πριν 2 χρόνια, όπου είχα κόψει και εγώ τα μαλλιά μου, για να τα δωρήσω σε έναν αντίστοιχο οργανισμό στην Αμερική. Όταν είδα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται σχετικά με τη δωρεά μαλλιών και είδα ότι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αποφασίσαμε εγώ και η ομάδα της δωρεάς να κάνουμε τον οργανισμό εδώ στην Ελλάδα. Εσύ λοιπόν τα έκοψες τα μαλλιά σου πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Θα τα ξανακόψεις? Φυσικά και ανυπομονώ.
Πόσους πόντους πρέπει να έχουν τα μαλλιά, δηλαδή και οι τηλεθεατές τώρα που μας βλέπουν από το σπίτι και θέλουν να κάνουν αυτή την πράξη, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν? Δηλαδή τα μαλλιά τους πρέπει να είναι περίπου τόσο να χρειάζεται να κόψουν? Ακριβώς, πρέπει να είναι 20 εκατοστά και άνω, φυσικά μαλλιά, δηλαδή να μην είναι βαμμένα. Λευκές τρίχες είναι αποδεκτές, μαλλιά που έχουν κρατηθεί πάρα πολλές κυρίες που κρατάνε την παιδική τους εφηβική τους κοτσίδα, εάν φυλαχτεί σωστά και εκείνη είναι αποδεκτή. Όλοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας donatehair.gr. Ξαναπέστη μου καθαρά. donatehair.gr. Άρα εκεί θα βρουν οι τηλεθεατές μας όλες τις πληροφορίες. Τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες κουρέματος, πώς μας θα στείλουν συνεργαζόμενα κομμωτήρια, τα οποία είναι 150 σε όλη την Ελλάδα, που κουρεύουν δωρεάν τους δωρητές μας. Ποιοι είμαστε, σκοπός μας, τα γραφεία μας, είναι όλα εκεί. Εσύ, για να πείσεις τους ανθρώπους που μας βλέπουν, τι θα τους έλεγες? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πείσω. Θέλω απλά να βγάλω αυτό το καλό το οποίο έχουμε μέσα μας και εμείς οι Έλληνες και γενικά εμείς οι άνθρωποι. Μ' αρέσει ο τρόπος που το διαχειρίζεστε. Νομίζω πως είναι και ο καλύτερος τρόπος. Γιατί όταν προπαγανδίζεις κάτι, πετυχαίνεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Βγαίνει από μόνο του, είναι φυσικό. Η αλληλεγγύη είναι φυσική και αγάπη για τα παιδιά. Οπότε δεν χρειάζεται. Δίνουμε την πληροφορία. Από εκεί και πέρα, όλοι όσοι επιθυμούν. Είμαστε και σημαντικά. Διάβασα ότι τα μαλλιά που πρέπει να φέρουν σε εσάς πρέπει να μην είναι υγρά μαλλιά, να μην είναι βρεγμένα. Να είναι στεγνά σε αεροστεγή σακούλα. Αυτά τώρα εσείς τα κρατάτε στη χώρα μας ή τα στέλνετε στην Αμερική? Αυτά τα κρατάμε στη χώρα μας. Είναι στο γραφείο μας, είναι στην Αθήνα. Έχω μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα γι' αυτό. Τα παραλαμβάνουμε εμείς. Κάνουμε τις παραγγελίες σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών που επικοινωνούν μαζί μας. Τα στέλνουμε στην ελληνική εταιρεία εδώ στην Αθήνα. Κατασκευάζει τις περούκες και τις δίνουμε εντελώς δωρεάν στα παιδιά. Σε βλέπουμε και σένα, ναι. Πώς έκοψες τα μαλάκια σου κοντά. Βέβαια, ναι, τώρα ναι. Σου έχουν μακρύνει λίγο. Ναι. Άρα περιμένεις να τα κόψεις και την επόμενη. Ναι, ναι. Και αυτή τη φορά για την Ελλάδα. Γιατί την προηγούμενη ήταν τα είχα στείλει στο εξωτερικό. Ναι, το διάβασα. Mm. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μανουρά, όταν μια μαμά βλέπει αυτό στην τηλεόραση και προτείνει στο παιδί του να κόψει τα μαλλιά, πώς πρέπει να του το πει? Τώρα μου φαίνεται λίγο σε δύσκολη θέση. Ναι, αλλά είναι, γιατί είναι ανάλογα την ανθρώπινο. Ηλικία του παιδιού. Ναι, είναι ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Δηλαδή, αλλιώς ένα παιδί 4 χρονών, αλλιώς ένα παιδί 15 χρονών. Έχει να κάνει και με την ωριμότητα του παιδιού, έχει να κάνει με το φαντασιακό του παιδιού, έχει να κάνει με το φαντασιακό της μαμάς. Δηλαδή, τι σκέφτεται ότι αυτό το παιδί θα το βοηθήσει, τι προσπαθεί να του περάσει μέσα του. Εδώ είδαμε ότι προσπαθεί να του περάσει την καλή πράξη, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, φυσικά. Για μένα δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο μιας μαμάς για το παιδί. Mm-hmm, ναι. Είναι ωραίο που δεν έμεινε, κυρία Μανουρά, στην ασθένεια, αλλά στην καλή πράξη. Φυσικά και είναι, ναι, είναι για να το επικρατεί κανείς αυτό. Από εκεί και έπειτα, επειδή ο καρκίνος πλέον είναι μια ασθένεια ευρέως διαδεδομένη, δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι, και εντάξει, άσχημο που το λέω, που να μην του έχει χτυπήσει την πόρτα ο καρκίνος, είτε από ένα φίλο, είτε από ένα συγγενή, είτε από οποιονδήποτε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Απλά, να εδώ να τονίσουμε ότι ναι, μεν βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε, αλλά είναι καλό να αποδεχόμαστε και τη διαφορετικότητα του άλλου. Δηλαδή, το λες με την έννοια χωρίς μαλλιά? Ναι, χωρίς μαλλιά. Να μην το φοβόμαστε δηλαδή, αυτό σαν εικόνα. Ναι. Είναι απλά μια παρενέργεια από τη θεραπεία που πρόκειται να κάνει. Τα μαλάκια θα ξαναβγούνε. Δεν είναι δηλαδή... Ναι. Μην τα φτάνουμε στα άκρα τα πράγματα. Βέβαια, ο ναρκισισμός της γυναίκας, το ξέρεις ότι όταν χάνει τα μαλλιά της, είναι το πρώτο πράγμα που της ρίχνει την ψυχολογία της. Εγώ έχω μια φίλη μου, Μαρία θα την πω, όπου το πρώτο στάδιο, παρότι ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος, όταν είδε και έχασε τα μαλλιά της, έχασε το χαμόγελό της. Και κάποια στιγμή, θα καταλάβει το μαράκι έτσι που της απευθύνομαι, γιατί βλέπει καθημερινά την εκπομπή, ξαναβρήκε το κουράγιο της, γιατί άρχισε να φυτρώνει ξανά τα μαλλιά της, έβαλε μια μπαντάνα και μετά ήρθε η ίδια η ζωή να της ανατρέψει τη χαρά, γιατί την ίδια ασθένεια και η αδερφή της.
Άρα είναι τόσο δύσκολες οι καθημερινές στιγμές που δεν ξέρεις πώς να το επικοινωνήσεις αυτό. Ναι, και κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι και ιδιαίτερη. Δηλαδή υπάρχουν καρκινοπαθείς που δεν θέλουν. Υπάρχουν καρκινοπαθείς, ναι, που νιώθουν αυτή την ανάγκη. Γιατί δεν είναι μόνο απλά δεν έχω μαλλιά. Είναι ότι νιώθω ότι χάνω σιγά σιγά κάτι από τον εαυτό μου. Αρχίζω... Τη θηλυκότητά μου. Όχι μόνο την θηλυκότητα, φεύγει ένα κομμάτι από πάνω μου. Και αυτό είναι λίγο σκιαχτικό. Παρόλο που θα επιστρέψει, είναι σκιαχτικό. Αλλά εγώ θα επιμείνω στο να μπορέσουμε να αποδεχτούμε... Το διαφορετικό. Το διαφορετικό, ναι. Το κρατάω κι εγώ γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τους τηλεθεατές μας, ότι δεν έγινε και κάτι. Είναι αυτό που κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι μου έλεγαν για άλλα κομμάτια. Και... Ακριβώς. Πάμε παρακάτω και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα και. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εμείς. Θέλω και άλλες καλές πράξεις. Αυτό θα το κάνω. Θα τα ξανακόψεις τα μαλλιά μόλις μακρύνω. Ναι. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και είπες στον κόσμο αλήθειες. Κι εγώ το έλειψα. Αγάπη μου. Βαλεντίνη μου, συνάντησες την Ευτυχία, μια καθηγήτρια. Έτσι, να ζήνα μια γυναίκα που θα έλεγα να συμπληρώσω αυτό που λέγατε και εσείς, ότι και το στήθος είναι άρτια συνδεδεμένο με τη θηλυκότητα μιας γυναίκας. Και πόσο μάλλον όταν τις το κόβουν. Έτσι. Είναι η Ευτυχία, μια γυναίκα καθηγήτρια, η οποία το καλοκαίρι πάρα πολύ πρόσφατα ψηλάφισε κάτι στο στήθος της. Πήγαινε αμέσως στο γιατρό, κάνει μαστογραφία. Εντοπίζω το καρκίνο, κινδύνεψε με μαστεκτομή και μας περιγράφει όλα τα συναισθήματα από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ άμεσο, μόλις πριν από δύο μήνες. Και ήταν τον Αύγουστο. Το έτσι. Είπαμε και στο γραφείο. Τον Αύγουστο που έκανε τις διακοπές της, έφυγε από τις διακοπές, ήρθε στην Αθήνα, έκανε όλες τις εξετάσεις και περιγράφει όλη την ψυχοσύνθεσή της και της δοκιμάζει την ψυχολογία από την πρώτη στιγμή που το ακούει μια γυναίκα μέχρι και σήμερα. Να το δούμε και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. Ένιωσα εκείνη την ώρα ότι. Θα χάσω ακόμη και τους γάμους των παιδιών μου. Ότι αφήνω τη ζωή, αλλά αμέσως επικράτησαν θετικές σκέψεις. Είναι οι πρώτες σκέψεις που έκανε η Ευτυχία όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της μαστογραφίας της. Το έβριμα στο στήθος της έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα. Αφαιρώ ένα τέταρτο του μαστού, έγινε η επέμβαση. Μετά βγήκε η βιοψία, φάνηκε ότι είναι καρκίνος. Στην αρχή ήταν λίγο επίπονο, κυρίως πονούσε το χέρι μου, δεν μπορούσα να το κινήσω το αριστερό μου χέρι. Ήτανε να γίνει ακόμη και μαστεκτομή, όλο το στήθος, ο γιατρός δεν την προτίμησε. Τα παιδιά σας, το μοιράζεις αυτό μαζί τους ή προτιμάτε να το περάσετε μόνοι σας ή να δείτε πρώτα ακριβώς πώς έχει η κατάσταση? Όχι, δεν τους το είπα από την πρώτη στιγμή, τους το είπα λίγο πριν μπω στο χειρουργείο και μάλιστα μου είπαν μαμά, δεν καταλάβαμε. Πότε έκανες εξετάσεις, πότε χειρουργήθηκες, πότε βγήκες. Δεν ήθελα να τα πληγώσω από την αρχή. Ήθελα να πάρω μια απάντηση κάπως πιο θετική. Στη δική σας περίπτωση, εσείς πέφτατε πιο εύκολα ψυχολογικά και ο περίγυρος? Εγώ θα έλεγα ότι εγώ τους έδινα θάρρος. Εκείνοι νιώθαν πολύ πιο δύσκολα. Πολύ πιο πικραμένα. Τα παιδιά, όπως αντιλαμβάνομαι και με την κόρη σας, έχετε πολύ καλή σχέση, όπως μπορώ να λάβω και να εισπράξω. Σας νοιάζεται πάρα πολύ, σας αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και με πηγαίνει κάθε βράδυ στο γιατρό για να κάνουμε τις ακτινοβολίες. Η εναλλαγή των συναισθημάτων. Από την πρώτη πληγή, από τον πρώτο πόνο, ήρθε η ανακούφιση όταν ξανά έκανα εξετάσεις μετά το χειρουργείο. Και είδα ότι δεν είχε πλέον επεκταθεί πουθενά ο καρκίνος. Φαίνεται από αυτά που λέτε καιρός ότι πολύ δυνατός σαν χαρακτήρας. Ή τώρα γίνεται μετά από αυτή την περιπέτεια. Ήσασταν έτσι. Έτσι ήμουν. Γιατί είμαι μόνη μου με τα παιδιά μου, τα μεγαλώνω από τότε που ήταν 12 χρονών. Και δόξα τω Θεώ τα βγάλαμε πέρα, σπουδάσαν, έχουν τις δουλειές τους. Ειρήνη μου, έβλεπες το βίντεο και κάτι μου είπες. Ναι, θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό και πολύ καλό που έκανε αυτή η γυναίκα, την πρόληψη και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη πλέον. Αλλά
Δεν μου άρεσε το γεγονός, και επειδή εδώ είναι οι αλήθειες με τη Ζήνα και μπορώ να λέω κι εγώ την αλήθεια μου. Εννοείται. Το ότι το έκρυψε από τα παιδιά της που ήταν μεγάλα και το ανήγγειλε πριν το χειρουργείο. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να επεξεργαστούν αυτό που συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει και στη μητέρα τους. Και έπειτα ανέλαβε... Καλά κάνεις και τη λες αυτή την αλήθεια, γιατί πρέπει μέσα από αυτή την εκπομπή, το λέμε καθημερινά, Ειρήνη μου, ό,τι δεν λέγεται δεν εννοείται. Ένας άνθρωπος δηλαδή, αν δω τη μαμά μου στο σπίτι που δεν έχει καλή διάθεση, πώς θα ξέρω ότι συμβαίνει κάτι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Και μεγαλώνει και το άγχος, και όπως ξέρουμε η ασθένεια, ο καρκίνος του μαστού, είναι μια κληρονομική ασθένεια. Το άλλο κομμάτι επίσης, ότι την πηγαίνει, λέει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η κυρία, την πιστεύω, πολύ δυνατή, μεγάλωσε από 12 χρόνια, τα παιδιά της αξιέπαινη, αλλά την πηγαίνει η κόρη της στον γιατρό. Είναι ένας ρόλος που δεν πρέπει να παίρνει. Πολύ ωραία. Κάτι μου κάνει νόημα ότι θέλει να πει η Βαλεντίνη μου, και αμέσως μετά εγώ ως έξυπνη θα πω κάτι στους τηλεθεατές και θα αναγκαστώ να το πω πρώτη φορά. Γιατί και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε καθημερινά στην επικοινωνία και σε όλα αυτά και υποτίθεται τηρούμε τα πράγματα, τίποτα δεν κάνουμε. Θα το πω σε λίγο, Βαλεντίνη μου. Θα ήθελα όμως να θέσω και ένα ερώτημα εδώ. Καλό δεν είναι και οι γονείς πολλές φορές να προστατεύουν τα παιδιά, γιατί αντιμετώπιζαν με ένα πρόβλημα. Ακόμη όμως δεν είχε την πλήρη εικόνα για το πώς έχει επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έπρεπε να κάνει πρώτα κάποιες εξετάσεις, κύριε Ευτυχία, προκειμένου να δει σε ποιο στάδιο είναι και μετά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει από την αρχή να τρομοκρατήσει τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, γιατί λέτε να μην το. Καλό είναι, πιστεύω, και οι γονείς, επειδή είναι μια ασπίδα πολλές φορές απέναντι στα παιδιά. Είπατε, τους είπε ότι ναι, θα κάνω ένα χειρουργείο, αλλά αντιμετωπίζεται το πρόβλημά μου. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές, επειδή αγαπούν πολύ στους γονείς και μιλάμε για μια οικογένεια που έχει μεγαλώσει με τη μαμά, οπότε η μαμά είναι ο βράχος στο σπίτι, αν κάτι πάθει η μητέρα και τα παιδιά, δεν μπορούν να το χειριστούν πάρα πολύ εύκολα. Βεβαίως. Απλά εδώ δεν μιλάμε για ανήλικα. Το ένα είναι 24. Ναι, είναι μεγάλα παιδιά. Το άλλο αλλά είναι 20... το δέσιμο, μην παραβλέπετε το γεγονός ότι είναι μια οικογένεια, ναι, ναι, που η μητέρα έχει ταυτόχρονα πολλούς ρόλους μέσα στο σπίτι. Και είναι και ο βράχος και το στήριγμα. Ναι, είναι τα παιδιά απλά είναι σε μια ηλικία τα οποία αντιλαμβάνονται. Βαλεντίνη μου, αν η μαμά σου, βγάζουμε την κυρία, εντάξει, δεν μιλάμε για την κυρία, είχε ένα τέτοιο πρόβλημα, θα ήθελες να σου το πει? Να σας πω τι έγινε πέρσι. Η μητέρα μου λοιπόν ψηλάβησε κάτι στο στήθος, πέρσι. Δεν μας είπε τίποτα με την Αγάθη. Πήγε, έκανε μόνη της τη μαστογραφία και αφού είδε ότι είναι καλά η μαστογραφία, τότε μας είπε ότι ψηλάβησε κάτι στο στήθος και πήγα και έκανα την εξέταση. Ωραία. Και δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Βέβαια, εδώ... Κρατάμε. Υπάρχουν δύο οπτικές. Τις αφήνουμε για τις δύο. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στις γυναίκες ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Κι εγώ είχα αφήσει το στήθος μου τουλάχιστον 10 χρόνια χωρίς να το ψηλαφίσω. Σηκώθηκα ένα πρωί, το ψηλάφισα και είχα έναν μικρό όγκο. Τα υπόλοιπα δεν θα τα μοιραστώ. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις κάθε χρόνο. Δεν είμαστε πιο έξυπνες από τις άλλες που το κάνουν. Από σήμερα κιόλας, κάντε το, ψηλαφίστε το. Πηγαίνετε σε κέντρα που το κάνουν και μάλιστα δωρεάν, αρκετές φορές το μήνα. Και μην αμελείτε να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αγαπήστε τον όσο του αξίζει. Εγώ για 10 χρόνια μάλλον δεν τον αγαπούσα. Σε αυτό το σημείο να υποδεχτώ, θα τον υποδεχτώ, αλλά έπεσε και αυτό από την ταραχή. Ένα μεγάλο σχεδιαστή, ένα σπουδαίο σχεδιαστή, ένα νέο άνθρωπο, τον Ερωτόκριτο. Την ιστορία του θα τη μοιραστούμε εδώ παρέα. Κυρίες και κύριοι, ο Ερωτόκριτος είναι εδώ. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Εκλειστώ, πάρα πολύ. Κορίτσι. Έχουμε διάφορες ενέργειες, βλέπω, πες την όλα. Ναι. Έχουμε καλές ενέργειες. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και δεν λίγο... ξέρω αν λειτουργεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και εγώ χαίρομαι και με τα λόγια που άκουσα πριν λίγο από εσάς. Συγχαρητήρια. Ήρθα εδώ με χαρά, με αγάπη και με μεγάλη ευθύνη για να μεταδώσω όλη αυτή τη δύναμη και την αισιοδοξία που έχω πάρει από το ταξίδι
και από αυτό το παιδί, το Μανολάκι. Και θέλω να δείξουμε στους ανθρώπους ότι το εμπόδιο μπορεί να γίνει ευκαιρία. Μια κατάσταση αρνητική μπορεί να γίνει εύκολα δημιουργία. Έχασες λοιπόν το γιο σου σε ηλικία? Στα 11 χρονών. Σαν αύριο πέθανε. Σαν σήμερα. Γιατί... Σαν σήμερα ήταν πολύ σημαδιακό, γι' αυτό ήρθα κιόλας. Πριν 6 χρόνια ακριβώς, 8 Δεκεμβρίου, εκείνη την ημέρα πριν 6 χρόνια, εγώ ευχαριστούσα τον Θεό. Γιατί το εσάς παίξα σαν δώρο όλο αυτό. Ήταν μια αποστολή σε αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είχε μια αποστολή, το να γίνουμε εμείς οι γονείς του, να βρούμε το δικό μας εαυτό. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα η δική σου ιστορία ζωής φιλοξενείται στην Εσπρέσο και στη συνάδελφο την Ταριάννα Παπά. Ναι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία ανέδειξε και το θέμα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς κι εσείς βλέπετε την απώλεια του παιδιού σας ως ένα στάδιο να μεταφέρει το παιδί σας μηνύματα σε αυτή τη ζωή. Είναι επίθεσή μου ότι η φυγή του Μανώλη σε ένα άλλο επίπεδο ζωής αναγέννησε εμάς. Εμένα με αναγέννησε. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια έχουν συμβεί πράγματα. Έχω εξελιχθεί εσωτερικά, έχω βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, γιατί με είχαν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Δεν είναι κάτι για να περηφανευτώ. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα χάρισμα και αυτό το παιδί, η δύναμη αυτού του παιδιού, γιατί ήταν πολύ δυνατό. 1,5 χρόνο ήμασταν στο νοσοκομείο και έβλεπε τη δύναμή του. Ενώ μπήκαμε και μας λέγανε από μέρα σε μέρα το παιδί φεύγει, 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 φεύγει. Μπήκαμε στο Πέδον με 960.000 λευκά αιμοσφαίρια. Είναι ρεκόρ και δεν ζει άνθρωπος με αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια. Το όριο είναι 5.000. Λοιπόν, δεν θέλω να σε διακόψω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί αυτή η ιστορία ζωής θα μας δώσει μεγάλη δύναμη. Παρακαλώ. Σε λίγο ζωντανά στο πλατό, ο Χριστόφορος Μερούσης, ο 33χρονος αθλητής μας που κέρδισε 3 φορές το μαραθώνιο της Αθήνας. Ένας άνθρωπος με πείσμα και πάθος. Σε λίγο κοντά μας η Έφη. Ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων, αφού η καρδιά της χτυπά δεξιά. 57 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου βρίσκεται στα δεξιά και όλα μου τα όργανα είναι τελείως διαφορετικά από τα φυσιολογικά άτομα. Εδώ με τον Ερωτόκριτο, όπως σας είπα και πριν, είναι σχεδιαστής μόδας και σαν σήμερα λοιπόν, πριν 6 χρόνια. 6 χρόνια σήμερα, ναι. Έχασες το γιο σου. Δεν και λέγαμε έχασα, πριν ότι έφυγε. Ήταν... Έφυγε. Αυτό θα το πεις εσύ. Γιατί λες έφυγε. Πάντως έφυγε από λευχημία. Ναι. Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Μου έλεγες πριν για τις δύσκολες ώρες και πόσο ήρωας στάθηκε μέσα στο νοσοκομείο των παιδών. Ναι, ναι, σίγουρα όταν μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και σου λένε ότι σε 2-3 μέρες το παιδί φεύγει. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που χρειάζεται να τη διαχειριστείς. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είχαμε τη δύναμη, το χάρισμα μας έδωσε ο Θεός και μπορέσαμε να το διαχειριστήκαμε, ώστε, γιατί υπήρχαν και άλλα 2 παιδιά. Είναι 3 τα παιδιά. Ξέρω. Είναι και ο Χρήστος και, που είναι τώρα 14, ένα εκπληκτικό παιδί, όπως και η Ειρήνη το ίδιο. Τώρα είναι στα 9. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερος. Ο Μανώλης ήταν ο μεγαλύτερος. Σήμερα θα ήταν 17. Σήμερα θα ήταν 17, περίπου. Και με πολύ χαρά θέλω να μεταδώσω τη δύναμη του Μανώλη σήμερα. Το θεωρώ μεγάλη τιμή και το θεωρώ δώρο αυτή την ημέρα που έτυχε και με καλέσατε εδώ πέρα. Ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Δεν έγινε καμία ενέργεια από κανέναν. Ναι. Ήταν εντελώς τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ναι. Είπες πριν στην αρχή ότι σε άλλαξε αυτό. Σε ποια κομμάτια σου σε άλλαξε λοιπόν? Έχω την αίσθηση ότι με άλλαξε στο εγώ μου.
ένα μεγάλο εγώ. Πώς εγώ, γιατί πίστευα πάντα ότι είχα δυνατότητες πολλές. Ξέρα ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσα να κάνω οτιδήποτε, γιατί είχα πολλά χαρίσματα. Αυτό λοιπόν σε κάνει και μπορεί να μην έχεις συναισθήματα, μπορεί να μην έχεις επαφή με την υφή των άλλων ανθρώπων, με τη φύση των ανθρώπων. Κοίταγα μόνο τη φιλοδοξία μου. Αυτή, έτσι μπορώ να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Ήσουν παντρεμένος, παντρεύτηκες μικρός καταρχήν. Στα 25. Παντρεύτηκες στα 25. Πέρυσι. Ναι. Τώρα έχεις χωρίσει. Είχα χωρίσει τώρα 8 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Απλώς τώρα έχεις χωρίσει, δηλαδή δεν είσαι χωρισμένος, ναι, πια. Ναι, ναι. Μου έλεγες λοιπόν πριν ότι αυτό το παιδί πέρασε πολύ δύσκολες ώρες μέσα στο παίδον. Ναι, ναι, πέρασε πολύ ιδιαίτερες ώρες. Κάθε μέρα δεν είχαμε γνώση αν θα υπάρξει επόμενη, βάσει των γιατρών. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, μας είχε η διευθύντρια τότε στο παίδον, δεν θυμάμαι το όνομά της, και μου φώναξε όλους τους στην ΤΑΟ, ήταν σε αυτή την ογκολογική κλινική, που ήταν όλα παιδιά με λευκαιμία. Ναι. Και μας είχε καλέσει 10 γονείς, και ήμουν και εγώ, και μιλάει με όλους, και στο τέλος λέει, αφήνω το κύριο Γημιονή για το τέλος, γιατί είναι η χειρότερη περίπτωση. Και σηκώνει πάνω εγώ και της λέω, ποια χειρότερη περίπτωση, της λέω, εμείς θα ζήσουμε. Δεν δεχόμουν το γεγονός ότι θα συμβεί κάτι. Mm-hmm. Το παιδί που ήταν 11, ναι, πώς αντιδρούσε? Το παιδί ήταν, ναι, από 9 ως 11, τώρα ήταν 10 χρόνια. Ναι. Το παιδί, ο Μανώλης ήταν ένα παιδί που μίλαγε πάντα μεγαλύτερους, από μικρός. 11 χρονών που τον πηγαίναμε στην παιδική χαρά και εκείνος μίλαγε με 20 χρονών παιδιά, με 25 χρονών παιδιά, και είχαμε και μια αίσθηση ότι ευθύνης ότι μην το προσανατολίσει κάποιος και φύγει και το πάρει. Λοιπόν, έβλεπες που ένα παιδί που δεν ήταν της ηλικίας του. Ήτανε πολύ καλλιεργημένο παιδί. Μια ζωγραφιά του που έκανε στο παίδον. Ναι, γιατί, ναι, γιατί τους βάζουν και ζωγραφίζουν για να δουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Έγραψε το μπαμπά και μου έγραψε το ποίημα Ιθάκη. Είχε γίνει εξώφυλλος στο νομίζω της Φιλόκας, ελπίδας, δεν θυμάμαι ποιο. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί και γι' αυτό συνέβησαν και όλα αυτά που συνέβησαν και έχουμε πάρει και αυτή τη δύναμη. Έτσι το λες. Έτσι το εκλαμβάνω, έτσι το εισπράττω. Αυτό θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο αφού αυτό νιώθω. Σου συνέβη σε νεαρή ηλικία να χάσεις το παιδί σου. Εσύ. Σε μια ηλικία γύρω στα 35. Είχες την ωριμότητα να διαχειριστείς όλη αυτή την απώλεια? Αν με ρώταγες πριν. Ναι, γι' αυτό. Σε ρωτάω τώρα και μετά θα μου πεις για το πριν. Γιατί κανείς δεν αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που λέω. Μπορεί κάποιος άλλος να πει, μα τι λέει τώρα αυτός, έχασε το παιδί του, έφυγε το παιδί του και εκείνος μιλάει έτσι. Και εγώ, αν ήμουν απ' έξω και μου έλεγε κάποιος άλλος και τον άκουγα και να λέει τα δικά μου τα λόγια, θα έλεγα, αυτός τώρα τι κάνει. Όμως, όταν μπήκα σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το ταξίδι, ναι, μου ήταν πολύ. Μου έδωσε δύναμη, πήρα πάρα πολύ δύναμη σε όλο αυτό. Πότε ξεκινάς και παίρνεις τη δύναμη, ερωτόκριτε. Προσωπικά θα μιλήσω. Προσωπικά, σε ρωτάω πάντα. Την ημέρα. Γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, αυτό είναι αλήθεια, ότι πριν 6 χρόνια, τέτοια μέρα σαν και σήμερα, σας ανακοινώνεται ο θάνατος του παιδιού σας. Ναι, εκείνη την ώρα ήμασταν. Πότε αρχίζεις να το διαχειρίζεσαι? Πολύ πιο πριν το διαχειριστήκα. Ναι. Το διαχειρίστηκα την ώρα που με πήρε η μαμά του τηλέφωνο, η Μαρία. Και μου λέει την ημέρα που μπήκε στο παίδον, γιατί ήταν ένας μήνας, γιατί που είχε ίωση, οι γιατροί λέγανε κάτι, ίωση κτλ. Και ξαφνικά κάνουν μια μεταλογική και της λέει ο γιατρός, ο μικροβιολόγος, φύγε για το παίδον κατευθείαν. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα στο παίδον, μου λέει, γιατί ο Μανώλης έχει κάτι σοβαρό. Της λέω, πες μου τι είναι. Μου λέει, θα πέσεις κάτω να σου πω. Από τη διαδρομή μέχρι να φτάσω στο παίδον, τα διαχειρίστηκα όλα, χωρίς να ξέρω τι έχει ακόμα. Αλλά με αυτή την κουβέντα, εγώ πήγα αποφασισμένος ήδη στο τέλος αυτού του μισάωρου, ότι ό,τι και να υπάρχει, εμείς θα ζήσουμε. Ήσουν έτοιμος? Δεν ξέρω πώς. Τι σκέψεις έβαλες, θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Δεν ξέρω πώς. Τι πέρασε, ήταν το πρώτο πράγμα που έτσι πέρασε από το μυαλό?
Για το πρόβλημα μας ήταν η απώλεια. Ότι το χάνεις, ναι. από κάτι που σου είπε η γυναίκα σου, ναι, ότι... Ναι, μια κουβέντα, ναι, αυτή, ότι, ναι. Αυτή ήταν, ναι, η πρώτη σκέψη. Έρχεται λοιπόν το τραγικό αυτό συμβάν στη ζωή σας. Πώς το διαχειρίζεσαι μετά, έρχομαι στο μετά. Ναι, δεν θα το πω τραγικό. Έρχεται λοιπόν αυτό το συμβάν. Ωραία, όπως θες εσύ θα μου το πεις. Ναι, και το μετά, μετά την ημέρα που έφυγε, αυτό εννοείται. Ναι, αυτό. Λοιπόν, σας είπα την ημέρα που ήμουν στην εκκλησία, ευχαριστούσα Θεό για όλο αυτό το δώρο, γιατί εγώ ένιωθα μέσα μου ότι αυτό που εισπράττω εκείνη τη στιγμή είναι να το μεταφέρω και να το μεταδώσω σε ανθρώπους. Αν έρθετε στο μαγαζί μου, στο ατελιέ μου, στις εκδηλώσεις που κάνω... Θα τα πούμε όλα. Υπάρχει μια ταμπέλα έξω του μαγαζί που λέει «Βρισκόμαστε σε εκπληκτική κατάσταση». Μπαίνουν οι γυναίκες μέσα και τους έρχονται για να τους πω μια καλή κουβέντα, να κάνουν μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο. Έχω πάρει το μήνυμα. Ήταν ένα μήνυμα αυτό, δεν ήταν κάτι άλλο για μένα. Ποιο ήταν το μήνυμα? Το μήνυμα ήταν ότι η ιδανικότερη στιγμή είναι αυτή που συμβαίνει. Η ιδανικότερη στιγμή είναι αυτή που συμβαίνει. Ναι. Αν πάρεις το σωστό μήνυμα, αυτό θα σου γίνει δώρο, είναι ένα εφόδιο. Την ίδια αντιμετώπιση για το συμβάν είχε και η πρώην γυναίκα σου. Και η Μαρία είναι πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή. Πέρασε και το μεγαλύτερο μέρος και το σοκ και μητέρα. Γάρη, δεν μπορώ να μπω στην δικιά της ψυχοσύνθεση ποτέ. Ένας πατέρας δεν μπαίνει. Θα της μητέρας, σίγουρα. Αλλά ήταν και οι πιο πολλές ώρες, γιατί εγώ είχα και τη δουλειά μου, που ήταν στο νοσοκομείο, έτσι. Πώς το διαχειρίστηκε εκείνη? Είχε πολύ δύναμη. Αυτό που σου έχει επιτρέψει να καταλάβεις. Ναι, είχε πολύ δύναμη. Απλά στο τέλος νομίζω ότι εκείνη είχε καταλάβει ότι αυτό ήταν το ταξίδι. Από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σου, ένα χρόνο πριν την ασθένεια του παιδιού χωρίσατε. Ναι. Είχες ενοχές? Ένιωσες κάποια στιγμή ότι ίσως αυτό συνέβη στο παιδί σου γιατί διαλύθηκε μια οικογένεια? Ενοχές είχα πριν φύγω. Μέχρι πριν φύγω και χωρίσουμε με τη Μαρία, σκεφτόμουν να έχω τρία παιδιά. Και λέω, πώς γίνεται τώρα, από πεπιθήσεις, από ανθρώπους, σε πρέπει. Πώς γίνεται να χωρίσεις, ενώ δεν γινόταν να είμαστε μαζί, έτσι. Βέβαια υπήρχαν ενοχές. Πριν, με το που την πρώτη μέρα, γιατί παρεμπιπτόντως με τους αριθμούς να σου πω, είχαμε παντρευτεί 17 Οκτωβρίου και 17 Οκτωβρίου χωρίσαμε. Ναι. Λοιπόν, την πρώτη μέρα λοιπόν που κοιμήθηκα χωρίς τα παιδιά, εγώ νιώθα μια αναγέννηση. Όχι γι' αυτό, γιατί φοβόμουν, λέω, πώς θα κοιμηθώ χωρίς τα παιδιά εγώ, που είχα μάθει. Αλλά είχα μια απελευθέρωση, μια αναγέννηση. Και τίποτα μετά που ερχόταν δεν μου δημιουργούσε ενοχές. Είχα την αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν για ένα λόγο. Μπορούσες δηλαδή και κοιμόσουν ήρεμα. Ναι, ναι, ναι. Μα κοιμόμουν ήρεμα όταν μας έλεγε ο γιατρός ότι αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το παιδί, αν θα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ μετά από ένα διάστημα και μετά είχα μία σχέση. Και πέρα από το νοσοκομείο, τη δουλειά μου, ήμουν κανονικά στη δουλειά μου. Στο νοσοκομείο είχα και τη σχέση μου. Λειτουργούσα χωρίς να ξέρω πώς, ανεξήγητα. Και ο άνθρωπος μπορεί να πίστευε ότι αυτός είναι ανέστητος. Κάποιος που μας ακούει θα πει ότι ο ερωτόκριτος εμφανίζει μια αλαζονική συμπεριφορά και στο θάνατο του παιδιού του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Να πω ψέματα για να κερδίσω τη συμπάθεια κάποιου. Όχι, γιατί εδώ λέμε, ναι, αλήθειες, ναι, και επειδή εγώ φρόντισα και έμαθα αυτά που κάνεις για το παιδί σου και ο θάνατος του παιδιού σου, τι νέα κίνητρα σου έδωσε να βοηθάς νέα παιδιά, θέλω να μου τα πεις εσύ. Έχεις βοηθήσει για το χαμόγελο του παιδιού μου, είπες. Ναι, ναι, όλο αυτό το γεγονός και η βοήθεια, πήρα πάρα πολύ βοήθεια, πολλούς ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι μου και το ταξίδι μας. Πάρα πολύ βοήθεια. Λοιπόν, και προσπαθώ να βρω τρόπους ώστε να την μεταδώσω, να την μεταφέρω με τον δικό μου τον τρόπο. Από μια αγκαλιά, από ένα χαμόγελο, από μια εκδήλωση, από μια επίδειξη μόδας, από μια οικονομική βοήθεια που δεν χρειάζεται. Να την αναφέρεις, ναι, και να την πεις. Ναι, λοιπόν. Υπάρχει μια οικογενειακή κατάσταση, ένα οικογενειακό κλίμα σε όλες μου τις δράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουμε μέσω όλου αυτού του γεγονότος και μέσω του προσώπου μου
Μαζευόμαστε ομάδες ανθρώπων και βοηθάμε άλλους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Οικονομικά είσαι καλά? Οικονομικά, δόξα τω Θεώ, ναι, πάει πάρα πολύ καλά και η δουλειά μου. Και η δουλειά αυτή, το κατάστημα που έχω και με τα εφάσματα και η επιχείρηση μου στο ατελιέ, είναι όλα ένα τάμα και μία υπόσχεση την ημέρα που έφυγε ο Μανώλης στο Μανώλη. Έχεις τάξει λοιπόν τη ζωή σου και τη συνέχειά σου στο Μανώλη. Στο Μανώλη και στην οικογένειά μου. Και στα άλλα δύο παιδιά, τον Χρήστο και την Ειρήνη. Που μου δίνουν δύναμη, γιατί όταν με ρωτάγανε καλά πω, πω ότι παιδιά υπάρχουν και χειρότερα, έλεγα. Εγώ έχω δύο παιδιά ακόμα. Πάντα θέλει βλέπω, πολύ μεγάλη βλέπω, δύναμη να το πεις αυτό. Και το έλεγα και το πίστευα και με κοιτάγανε. Εγώ το βλέπω όμως, το βλέπω το κάθε τι, βλέπω τη θετική του πλευρά. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη να το πεις αυτό. Όλοι δεν ξέρω πού τη βρίσκεις. Όλοι την έχουμε. Πού την έχουμε? Μέσα μας. Και πώς τη βγάζουμε έξω? Η ουσία είναι ότι πρέπει να το δούμε πρώτα. Αν δεν βιώσουμε τη δύναμη που έχουμε, να το νιώσουμε, πώς θα τη βγάλουμε? Παρακολούθησες κάποια μαθήματα για να σε βοηθήσουν αυτογνωσία σε όλο αυτό? Μαθήματα αυτογνωσίας παίρνω τώρα 3 χρόνια, μετά το, πολύ μετά το συμβάν. Ωραία. Άρα, για να πεις ότι μπαίνω σε μια διαδικασία να κάνω μαθήματα αυτογνωσίας, δεν ήταν από την αρχή όλα ρόδινα? Μετά από όλη αυτή τη διαδρομή και το ταξίδι με το Μανώλη και που άνοιξε το μαγαζί κτλ., έφτασε σε ένα σημείο που μπλόκαρε η ενεργειά μου. Άμπρο. Για να μην δημιουργούμε ενοχές στον κόσμο που μας βλέπει και που, μπορεί, και που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που του συνέβη. Γιατί έχασες ένα αγγελούδι σε ηλικία 11 ετών, από τα 9 του μέχρι τα 11 του ταλαιπωρούνταν σε νοσοκομεία, σε δύσκολες στιγμές. Έχασε και τα μαλάκια του? Ναι, βέβαια. Έχασε και τα μαλάκια του. Άρα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για σας, για σένα, για τη γυναίκα σου, για τα αδέλφια του. Γιατί όσο μικρά κι αν ήταν, είχαν μια επαφή με την πραγματικότητα. Σίγουρα. Στην πορεία δεν τον είδαν στο σπίτι τους. Στα παιδιά, ας πούμε, τι είπατε? Πού πήγε ο Μανώλης? Για την αλήθεια, μα υπάρχουν ψυχολόγοι στο παιδόν. Ναι. Και κρίνανε οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Και τα παιδιά ξέρουν ότι ο Μανώλης έχει φύγει. Δεν έχει πεθάνει. Υπάρχει αυτό σε εμάς, σε όλη την οικογένεια, ότι ο άνθρωπος φεύγει και είναι κάπου που τον... πώς να σου το πω. Υπάρχει Θεός εκεί που είναι. Είναι καλά. Άρα δεν είχαν τα παιδιά κάποια αντίδραση ακραία πέρα από τη στεναχώρια τη δεδομένη της απώλειας, έτσι? Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο δύσκολα για τα παιδιά? Ή από την αρχή τα παιδιά τα βάλατε σε μια διαδικασία να ξέρουν ότι ο αδερφός τους είναι κάπου εκεί ψηλά και τα προστατεύει? Το πρώτο ένα με δύο μήνες είχαν μια παρακολούθηση από ειδικούς γιατρούς, το παιδόν, και δεν χρειάστηκε μετά κάτι. Δεν χρειάστηκε. Το μόνο, θυμάμαι ένα, το πιο ιδιαίτερο περιστατικό. Που θέλω να μου πεις αυτό που θέλεις να πεις εσύ, αλλά μετά θέλω να μου πεις και το πιο δύσκολο περιστατικό. Το πιο ιδιαίτερο περιστατικό στο Χρήστο, το γιο. Επειδή πηγαίναμε, λοιπόν, είχαμε την προσοχή στο Μανώλη. Πόσο χρόνο. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είδες πώς το είπες, η προσοχή στο Μανώλη. Ο Χρήστος πόσο χρονών ήταν τότε? Ήταν 2 χρόνια μικρότερος. Άρα θα τα... είναι τώρα 14, μου είπες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το μόνο που έλεγε ήταν λοιπόν. Τον τυχερό του Μανώλη. Το παιδάκι τώρα τι αντιλαμβάνεται? Τον τυχερό του Μανώλη που του παίρνετε συνέχεια παιχνίδια και δώρα. Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή, ότι δεν είναι ωραίο να δίνουμε όλη μας την αδυναμία στο άρρωστο παιδί και να παραμελούμε τα άλλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βίωσα. Το πιο δύσκολο λοιπόν περιστατικό, γιατί αυτό ήταν ένα περιστατικό που ενδεχομένως σας έκανε και εσάς και λυτρωθήκατε και χαμογελάσατε με έναν τρόπο. Η πιο δύσκολη στιγμή που ζήσατε οικογενειακά ποια ήταν? Το διάστημα εκείνο. Έχω την αίσθηση ότι κάνοντας μία μεταμόσχευση στο διάστημα όλο αυτό, ενώ δεν υπήρχαν πιθανότητες, γίνεται μία μεταμόσχευση από ένα δότη από Αμερική. Λοιπόν, και χωρίς ελπίδες, δεν μας είχαν δώσει ελπίδες. Και γίνεται μία τέλεια μεταμόσχευση που πάθανε οι γιατροί, το θεωρούσαν θαύμα.
Και μετά από 4 μήνες, κάποια στιγμή που το είχαμε στην ουσία εμείς αφήσει το θέμα, είχαμε πιστέψει πια ότι όλα τέλεια. Ναι. Ξαφνικά γίνεται μια υποτροπή. Εκεί πιστεύω ότι ήταν το ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δεν μπορούσε να διαχειριστεί και η μητέρα του. Γιατί πήρατε την ελπίδα ότι θα πάνε όλα καλά. Ναι. Αντιδράσατε δηλαδή στην ελπίδα μετά. Ναι. Γιατί στο γεγονός ότι όταν έφυγε το Μανολής, ούτε εγώ ούτε η μητέρα του ήμασταν πεπισμένοι ότι όλα αυτά συμβαίνουν για καλό. Απλά η υποτροπή ήταν ένα σοκ. Ειρήνη μου, με ενημερώνουν τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο ότι και άλλους δυνατούς τέτοιους γονείς έχουμε που συμμετέχουν και που ακούνε τα λόγια του ερωτόκριτου και έχουν την ίδια αντίδραση. Ελισάβετ μου, έχουμε την Ολυμπία στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Ολυμπία μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, τι κάνεις. Καλά. Ολυμπία μου, βλέπεις καλό μεσημέρι. Βλέπεις την εκπομπή και μας πήρες τηλέφωνο. Ναι. Πόσο χρόνο... μπορείς να χαμηλώσεις λίγο την τηλεόρασή σου. Ναι. Με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου ότι έχασες το παιδί σου πολύ πρόσφατα. Ακριβώς πριν 7 μήνες. Από τι, Ολυμπία μου, αν θέλεις μας το λες. Η μικρή γεννήθηκε με ένα γονιδιακό πρόβλημα, χωρίς ανοσοποιητικό καθόλου. Και έφυγε σε ηλικία. 2 χρονών, 9 μηνών και 1 ημέρας. Δεν ευσταθεί η ερώτηση να μου μιλήσει για τα συναισθήματά σου, αλλά θα σου πω πώς βρίσκεις το κουράγιο. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω εις μνήμη της είναι να δείξω δύναμη όπως έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πάλευε το παιδί. Τι σε έκανε να μας πάρεις τηλέφωνο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτά που είπε ο ερωτόκριτος. Είναι μια αντίδραση που πρέπει να κάνουμε οι γονείς όταν τελικά αποφασίσει ο Κύριος να πάρει στην αγκαλιά τα παιδιά μας. Ολυμπία μου, αν μου επιτρέπεις, πόσο χρονών είσαι. 39. Έχεις άλλα παιδάκια. Όχι, ήταν το πρώτο μας παιδάκι. Το αποκτήσατε με δυσκολίες. Δεν θα το έλεγα. Είσαι έτοιμη να ξαναγεννηθείς μέσα από αυτό το παιδί. Εγώ ζω με τη δύναμη και τη μνήμη της μικρής. Θέλεις να ξανακάνεις ένα άλλο μωράκι. Δεν είναι ο σκοπός αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ότι πρέπει να μην μένουμε στην ουσία. Αλλά ότι δεν είναι απαραίτητο ο στόχος της ζωής μας να φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο, εάν τύχει θα τύχει, είναι θέλημα Θεού αυτό. Από εκεί πέρα μπορούμε με πάρα πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε και είναι σαν να έχουμε γεννήσει ένα παιδί. Η καθημερινότητά σου πώς είναι πια. Εγώ λόγω της κατάστασης της μικρής δεν δούλευα πια. Ήμουνα σπίτι και νοσοκομεία για τη φροντίδα της μικρής. Από εδώ και πέρα. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου. Το μόνο προσπαθώ όποιος χρειαστεί τη βοήθειά μου να είμαι δίπλα. Ερωτόκριτε, είδες, είναι μια αντίδραση σαν τη δική σου. Έτσι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι η δύναμη έρχεται. Έρχεται μέσα από το ίδιο το παιδί μας. Αυτό. Το ίδιο σου το παιδί σου έδωσε τη δύναμη. Μόνο το παιδί μου πιστεύω μου έδωσε τη δύναμη και πρέπει να είμαστε δυνατοί διότι πρέπει να και με αυτόν τον τρόπο εγώ προσωπικά είμαι συνέχεια δίπλα της. Ολυμπία μου, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λες γιατί ποια μάνα θα βρει τη δύναμη να πει εμένα ο Θεός μου πήρε το μονάκριβο παιδί μου γιατί εσύ δεν έχεις άλλο παιδί, ήταν
η μονάκριβη κόρη σου λοιπόν και βρίσκεις τη δύναμη να πεις θα σταθώ δίπλα στα άλλα παιδιά ή τέλος πάντων αυτό που θα μου φέρει η ζωή. Κάπως έτσι μας το πες. Ακριβώς. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ναι. Δεν, εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να αντιδράσουμε. Διότι δεν είμαστε στην ουσία, σε αυτή τη ζωή είμαστε όλοι περαστικοί. Κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι κάτι. Η ζωή δεν είναι δεδομένη. Δηλαδή κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Πρέπει να το παίρνουμε απόφαση αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε όσο είμαστε εδώ. Το χειρότερο είναι να κλειστείς ένα σπίτι και να κλαίς όλη μέρα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σημασία έχει ότι βρήκες τη δύναμη, καταρχήν παρακολουθείς τηλεόραση. Εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Και βρήκες τη δύναμη να μας πάρεις και να μοιραστείς αυτό που σου συμβαίνει με τους τηλεθεατές μας. Δυστυχώς όλα είναι μες στη ζωή. Σε μένα έτυχε να έχω αυτή τη μοίρα. Να έχω αυτή τη τύχη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις στους τηλεθεατές μας? Ότι η ζωή δεν τελειώνει. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Εκεί που είναι τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά, ευτυχισμένα. Εγώ προσωπικά, ειλικρινά το πιστεύω απόλυτα, γιατί την βλέπω στον ύπνο μου και είναι πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Και ότι όσο μπορούμε να ζούμε την κάθε στιγμή της ημέρας, όσο ο Κύριος μας έχει δώσει να ζήσουμε. Και να μην κρινιάζουμε με απλά πράγματα, με το τίποτα. Το σημαντικότερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός είναι η ζωή. Και δεν ζούμε, γιατί κοιτάμε τα απλά πράγματα, τα εστελή, τις μη σημασίες πράγματα. Και δεν κοιτάμε να ζούμε, να ζούμε στην κυριολεξία. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που είπες. Να βγούμε έξω, να πούμε καλημέρα στον άλλον και να σου απαντήσει. Το πιο απλό πράγμα που υπάρχει και δεν το λέμε. Δεν λέμε ένα καλημέρα στον άλλον. Δηλαδή Ολυμπία μου, αυτό. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ μια μέρα να έρθεις εδώ στην εκπομπή και αν βρεις τη δύναμη τελικά να τα μοιραστούμε και με τον κόσμο όλα αυτά που μας καταθέτεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που αρχικά μας έδειξες, γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που σου συνέβη και σε βλέπω πολύ δυνατή και σε ακούω πολύ δυνατή. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ και ειλικρινά η ζωή είναι εδώ. Πρέπει να τη ζούμε. Μα οτιδήποτε μας συμβαίνει πρέπει να τη ζούμε. Εδώ είναι και έχουμε και έναν συνάνθρωπο που κάθε μέρα υποφέρει. Ακριβώς. Και εμείς την Παρασκευή μέσα από αυτή την εκπομπή θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά και θα τους προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο αγάπη. Ακριβώς. Πόσα παιδάκια ο Ερωτόκλητος θα δώσει, πόσα παιδάκια που με το που την ανακοίνωση στους γονείς ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, τα παρατάγανε ελαφρώς της κρατίας εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ολυμπία, να συντονιστείς και εσύ την Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή. Γιατί θα προσφέρουμε μια αγκαλιά στα παιδιά με τον τρόπο μας. Θα βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να πω και εγώ ότι το χαμόγελο του παιδιού πραγματικά κάνει απίστευτο έργο. Εμείς το ξέρουμε. Εμείς το βιώσαμε όμως με τον Ερωτόκλητο. Το ζήσαμε. Το ζήσαμε εμείς. Πραγματικά κάνουμε απίστευτη δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία μου. Εγώ από αυτή τη στιγμή ανοίξαμε τις γραμμές. Μπορεί να καλέσει ο κόσμος το 14545 από σταθερό. Χρέωση 228 ανακλήση. Από κινητό χρέωση 246 ανακλήση. Και αν στείλουν μήνυμα στο 5406 γράφοντας τη λέξη χαμόγελο στα ελληνικά ή στα λατινικά χρέωση 246, 54020, το είπα και πριν. 54020. Η εκπομπή είναι δίπλα στον συνάνθρωπο και αυτός είναι ο στόχος της. Έχω ξαναπεί ότι όταν το συναίσθημα
ξεπερνάει την ίδια τη ζωή, τότε αυτή η εκπομπή έχει αξία να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Ειρήνη μου, άκουσες δύο ιστορίες που εγώ πραγματικά, μόνο που τις άκουσα γιατί έχω πει αλήθειες τα λέμε στον κόσμο, πονάει το στομάχι μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω ή αν θα ερχόταν μια δύναμη από πάνω να μου δώσει αυτή τη δύναμη. Εγώ, γιατί και εγώ νιώθω. Και εσύ το ίδιο νιώθεις. Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ρωτήσω σε ένα πλατό έναν γονιό που έχασε το παιδί του οποιαδήποτε ερώτηση. Τα στάδια του πένθους ποια είναι, Ειρήνη μου? Πώς? Τα στάδια του πένθους. Είναι ανάλογα για κάθε άνθρωπο. Συγκρούονται, αλλά και τα δύο βοηθάνε τον άνθρωπο, οπότε κρατάμε αυτό. Και από εκεί και έπειτα πορεύεται ο καθένας με τις αντοχές του και ζητάει βοήθεια προσωπική. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι σαν να το κάνουμε εγχείρηση κάποιου ανθρώπου που έχει βιώσει κάτι τόσο δυνατό. Είναι πολλές φορές που ξέρεις τι λέω, Ειρήνη μου. Είναι αυτό που είπε και η Ολυμπία στο τηλέφωνο, ότι δεν κοιτάζουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν λέμε καλημέρα, δεν ζούμε τη ζωή μας. Και πάντα έλεγα στο μυαλό μου, μήπως επειδή δεν πατάω καλά στη γη, να πάω σε ένα νοσοκομείο να δω τι γίνεται για να γίνω εγώ καλά. Γιατί τα παιδιά που είναι μέσα στο νοσοκομείο τελικά είναι καλύτερα από εμάς, που δεν ζούμε τη ζωή που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Λοιπόν, ερωτόκριτα, έχουν πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και παλιοί σου συνεργάτες με έναν τρόπο, μοντέλα που πήραν μέρος σε επιδείξεις σου και λένε ότι όλα αυτά τα χρόνια εσύ το έκρυβες. Κανένας δεν ήξερε τον προσωπικό σου Γολγοθά. Δεν το είχες μοιραστεί με κανέναν? Το μοιραζόμουν εκεί που πίστευα ότι θα βοηθούσε. Δηλαδή, πες το μου λίγο συγκεκριμένα αυτό. Επειδή και στο εμπόριο μου πολλά χρόνια και με την ψυχολογία ασχολούμαι για την αυτογνωσία, καταλαβαίνω πότε ένας άνθρωπος χρειάζεται το γέλιο μου, την στήριξή μου, την βοήθειά μου, την αισιοδοξία μου. Και δεν χρειάζεται να το λέμε συνεχώς. Δεν το λέμε για να το λέμε ή να πάρουμε σημαντικότητα. Το λέμε για να κάποιος να εισπράξει μια αλφα κατάσταση και να πάρει δυνάμεις. Εκεί που χρειαζόταν το έλεγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας τη φιλική κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήθελα πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Να διαβάσω ένα ποίημα που έχω γράψει. Βεβαίως. Με συγχωρέσετε λίγο. Γιατί γράφω μετά από αυτό το συμβάν. Έγραψες για το παιδί σου. Ναι, και θα εκδοθεί ένα βιβλίο γι' αυτό. Θα λέγεται Το ημερολόγιο ενός πρίγκιπα. Και φαντάζομαι τα έσοδα θα πάνε κάπου. Σίγουρα. Ναι, είμαι σίγουρα. Λοιπόν, να χαμογελάς τη ζωή. Να χαμογελάς τον καθρέφτη σου μόλις ξυπνήσεις. Να χαμογελάς τον ήλιο. Να χαμογελάς τη βροχή. Να χαμογελάς τον πόνο, στο παράπονο. Να χαμογελάς την αδικία. Να χαμογελάς τη θλίψη, να χαμογελάς το θυμό, να χαμογελάς εκεί που όλοι περιμένουν να μην το κάνεις. Να χαμογελάς το φθόνο, στην επίκριση, να χαμογελάς το θάνατο. Να χαμογελάς τα λάθη σου, να χαμογελάς αυτούς που αγαπάς. Να χαμογελάς αυτούς που σε αγαπάνε. Να χαμογελάς και σε εκείνους που δεν σε αγαπούν. Να χαμογελάς με την ψυχή και την καρδιά σου. Το χαμόγελό σου είναι πανάκια για τον εαυτό σου. Φόρεσε το καταπληκτικότερο χαμόγελό σου και βγες στο κοινό σου. Στο αφιέρωνο. Θα χαμογελάω λοιπόν, στο υπόσχομαι, και στα δύσκολα και στα εύκολα. Διαφημίσεις. Σε λίγο κοντά μας η Έφη ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων, αφού η καρδιά της χτυπά δεξιά. 57 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου βρίσκεται στα δεξιά και όλα μου τα άργωνα είναι τελείως διαφορετικά από τα φυσιολογικά άτομα.
εδώ ζωντανά και μέσα από την αισιοδοξία και το χαμόγελο των άλλων ανθρώπων τελικά αποκτούμε και εμείς το δικό μας χαμόγελο καθημερινά και το κάνουμε όλο και μεγαλύτερο. Έχει σημασία αυτό. Έχει έρθει ένα ζευγάρι εδώ, θα σας το γνωρίσω σε λίγο. Αλλά θα σας δείξω τώρα κάτι που σας το λέμε από την αρχή της εκπομπής. Η Έφη ανήκει στην κατηγορία άνθρωποι καθρέφτες. Η καρδιά της χτυπάει από τα δεξιά, ενώ η δική μας από τα αριστερά. Αυτό σπανίζει πάρα πολύ, γιατί σε όλη τη χώρα το έχουν μόνο 57 άνθρωποι. Το έμαθε σε ηλικία 16 ετών, όταν χρειάστηκε να κάνει καρδιογράφημα. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Έφη ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που ονομάζονται άνθρωποι καθρέφτες, αν δεν κάνω λάθος. Εξήγησέ μας λίγο τι είναι αυτή η περίπτωση. Είμαι μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Είναι 57 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου βρίσκεται στα δεξιά και όλα μου τα όργανα είναι τελείως διαφορετικά από τα φυσιολογικά άτομα. Η καρδιά σου βρίσκεται δηλαδή στην δεξιά πλευρά. Και ποια άλλα όργανα? Το είπα, είναι αριστερά, ο σκληροκαιρίτης μου είναι αριστερά, ενώ σας είναι δεξιά. Στα 16 μου χρόνια πήγα να κάνω ένα καρδιογράφημα για να μπω στην ομάδα του βόλεϊ του σχολείου και ο γιατρός μου έκανε το καρδιογράφημα και μου λέει, Στρέμπα, κάτι γίνεται εδώ, δεν βγήκε σωστό, έλα πάλι μέσα. Και πήγα και μου λέει, Στρέμπα, μου λέει, δεν το ξέρεις. Τι του λέω, δεξιοκαρδία, πλήρω αστροφή οργάνων. Τρελάθηκα. Αναστροφή οργάνων. Ναι. Έχουν πάει από την άλλη πλευρά δηλαδή αυτό. Ναι, όλα. Είναι σε αντίθετη μεριά από εσάς. Γιατί ονομάζεται η κατηγορία αυτή άνθρωποι καθρέφτες? Γιατί έτσι όπως το βλέπω, έτσι όπως είμαστε, είμαι τελείως το αντίθετο από εσάς. Σας καθρεφτίζω αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι εδώ, εσάς είναι από εδώ, το ένα το άλλο και είμαστε έτσι. 57 είναι στην Ελλάδα. Ναι. Στον κόσμο ξέρουμε πώς είναι περίπου? Στον κόσμο δεν ξέρουμε, όχι. Αλλά είναι πολύ σπάνιο. Επειδή εγώ είμαι νοσηλεύτρια, σπουδάζω νοσηλευτική και έχω συναντήσει πολλούς γιατρούς που τους το έχω πει, πραγματικά είμαι σαν πειραματόζω και να το δούνε, να το κάνουν, να μου κάνουν υπέροχο. Όλοι νομίζανε ότι κάνω πλάκα, τα αγοράκια συσταγωγικά θέλουμε να πιάσουμε να δούμε την καρδιά στη δεξιά και καλά. Αλλά, όχι, εντάξει το. Μετά κατάλαβα ότι δεν λες. Ναι. Νιώθω πολύ ξεχωριστή. Νιώθω ξεχωριστή. Ναι. Και άμα θέλει κανείς να με χτυπήσει, θα βρει καρδιά στα αριστερά. Δεξιά την έχω, δεν την έφερα. Αφού όλα καλά, και από τα δεξιά, κανένα πρόβλημα, Ειρήνη μου. Εκεί κι εγώ έχω κολλήσει, αφού όλα καλά. Και από τα δεξιά, πού είναι το πρόβλημα? Έλα μου ντε, εγώ διαφορετικότητα. Πάντως δεν το ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την καρδιά στα δεξιά. Εγώ το είχα ακουστά, ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είμαι γιατρός, αλλά τελικά φαίνεται ότι για αυτήν κοστίζει περισσότερο από ότι σε εμάς. Ναι. Δηλαδή έχει ενδοβάλει το τι πιστεύει ο κόσμος για τη διαφορετικότητά της. Γιατί είναι ιδιαιτερότητα. Είναι μια ιδιαιτερότητα που εμείς στα μάτια μας δεν είναι ακτινογραφίες. Είναι αυτό που είπες και στην αρχή με τον καρκίνο, ναι. Γιατί να βάζουμε τη ζωή μας στην ιδιαιτερότητα. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε μαλλιά, μένουμε χωρίς μαλλιά. Και. Και, είδες τι ωραία και το είπαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ κοντά μας είναι ο Χριστόφορος που τον προανήγγειλα από την αρχή της εκπομπής, αλλά έκατσε δίπλα του, την πείσαμε, και η γυναίκα του η Ισιδώρα. Γιατί η Ισιδώρα είναι εκείνη που είναι ο αρχηγός της οικογένειας τελικά, γιατί είναι που μεγαλώνει το γιο σου, καθώς εσύ χρειάζεται για να αθλείσαι όλο και καλύτερα να είσαι στην Αθήνα μας. Λοιπόν, θέλω δύο πραγματάκια να τα διαβάσω για τον Χριστόφορο, γιατί ο Χριστόφορος δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στοιχείο. Σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα τον κέρδισε ο στίβος. Τα 3.000 μέτρα με εμπόδια. Οι δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει ήταν πολλές, καθώς οι προπονήσεις του γινόταν στο δρόμο. Παρά τις δυσκολίες όμως, τα κατάφερε και σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε κατακτήσει αρκετά μετάλλια. Το 2012 λοιπόν αποφάσισε να αλλάξει αγώνισμα. Έχει τρέξει συνολικά σε 9 μαραθωνίους και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε 3. Μωρέ αθεόφοβε, τι τρέξιμο είναι αυτό που μας κάνεις. Για πες μου λοιπόν. Πολύ τρέξιμο, πολύ προπόνηση. Και σίγουρα θυσίες.
Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Κάνεις πολλές θυσίες. Εντάξει, όπως είπα στην αρχή, αγαθά κουμπισκτώνται. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου θυσία? Η μεγαλύτερη θυσία είναι ότι, εκτός ότι η προπόνηση σίγουρα είναι κοπιαστική, άλλωστε ένας μαραθώνιος που είναι 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, και είναι από μόνο το δύσκολο. Βγήκες πρώτος τρεις φορές. Είχα τη χαρά και την ευλογία, ξεκινώντας το μαραθώνιο από το 2012, τα επόμενα τρία συνεχόμενα έτη να είμαι πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος. Πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ισιδώρα σε βλέπει, σε κοιτάει, σε καμαρώνει, αλλά είναι αυτή που μένει πίσω, γι' αυτό είπα είναι ο αρχηγός της οικογένειας και μεγαλώνει αυτό το γιο, τον οποίο είναι τόσο ζά και έχει κάνει όλη τη φασαρία στο πλατό από την αρχή που μπήκε μέσα και κάθεται εκεί. Και μου έλεγε η Ισιδώρα πριν ότι όταν γεννιόταν το παιδί... Ναι, δεν μπορούσε να είναι. Για πες τα με αυτά, Ισιδώρα. Η δουλειά του είναι πολύ δύσκολη, θέλει πάρα πολλές ώρες. Και όταν ήταν να γεννήσω, ήταν ο μαραθώνιος 9 του Νοέμβρη. Πότε γεννήθηκε? 31 Οκτωβρίου γεννήθηκε. Μία εβδομάδα ακριβώς πριν. Σκορπιός. Ναι. Η προπόνηση πολύ έντονη. Ψυχολογικά αγχωμένος για το αποτέλεσμα, για αυτό που θα περάσει. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι όσο θα ήθελα εγώ εκεί. Αλλά εντάξει, μόλις τελειώσει όλο αυτό είναι δίπλα μας και πάλι. Όπως θα θέλαμε. Θα τον ανακρίνω, αλλά τι ερωτεύτηκες? Το πείσμα του. Το πείσμα του, Το πείσμα του. Θέλει να είναι νικητής και εμένα μου αρέσουν οι άντρες που είναι δυνατοί και έχουν πείσμα. Που έχουν, δεν ξέρω, αυτό το πείσμα του. Το πείσμα. Σε όλα τα πράγματα έχει πείσμα. Και στο σπίτι και στην... Ναι. Έχει και στο σπίτι. Και αυτό τι... Είσαι μαζόχαση, Ισιδώρα. Το πιστεύω. Αρχίζω να το πιστεύω. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Για πες μου, Χριστόφορε, πώς είναι για ένα νέο παιδί να θέλει να κατακτήσει τα όνειρά του, προέρχεσαι από ένα νησί, όπου ξέρεις, εκεί έχεις κάποια όνειρα, αλλά δεν ξέρεις αν τελικά θα τα υλοποιήσεις. Είναι αλλιώς η ζωή, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα ένα νησί και μάλιστα όπως στοιχείο είναι ένα νησί απομακρυσμένο. Αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, νομίζω όλα πάνε στην άκρη. Εγώ αγαπώ τον τόπο μου, την οικογένειά μου, αυτό που κάνω. Προσπαθώ καθημερινά και συνεχώς. Και νομίζω όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις και θες να υλοποιήσεις τα όνειρά σου, να τα κάνεις πραγματικότητα, όλα έρχονται στην πορεία. Άλλωστε αυτή η διαδρομή είναι γύρω στα 20 χρόνια. Δηλαδή εγώ από το 2012 ασχολούμαι με το μαραθώνιο, πριν έκανα αγωνίσματα του Στίβου. Τα είπα. Επομένως... Έχεις μάθει να είσαι αθλητής. Έχεις μάθει να είσαι δεύτερος ή πάντα διεκδικείς με το πείσμα σου αυτή την πρωτιά? Δεν μ' αρέσει πως γελάς. Νομίζω ότι εμείς οι αθλητές πάντα βάζουμε στόχο το καλύτερο. Και εγώ πάντα τρέχω με πολύ άξιους συναθλητές μου που και αυτοί μου χθούν για το ίδιο αποτέλεσμα. Η Ισιδώρα ήταν το καλύτερο. Ναι, γι' αυτό είναι και η επιλογή μου. Η Ισιδώρα για σένα ήταν ο καλύτερος? Είναι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι, Ισιδώρα. Κάτι σου χάλασε στη διαδρομή, στο μαραθώνιο, κάπως έτρεξε παραπάνω. Τρέχει. Και αυτό το θαυμάζω. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το κατανοήσει κάποιος αν δεν το κάνει. Το ξέρω. Ακριβώς. Και σίγουρα υπάρχουν και δυσκολίες στο σπίτι και προστριβές θα υπάρξουν. Καλά, σε ποιο σπίτι δεν υπάρχουν? Εγώ κάνω 12 προπονήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν κάνεις άρση βαρώνα, τις ρίχνεις τίποτα κατά πάνω. Και είναι σε βάζει και τρέχεις γύρω-γύρω από το τραπέζι. Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν για σπίτι. Λέκα κάνω. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, και μετά θα ρωτήσω και τη μαμά, που είναι μακριά, να βλέπει το μεγάλωμα του παιδιού του ως παρατηρητής και όχι ουσιαστικά αυτός που είναι δίπλα στο μεγάλωμα του παιδιού? Πόσο δύσκολο. Κοιτάξτε, πέρσι ας πούμε όταν γεννήθηκε, το μόνιμο άγχος μου ήταν μην γεννηθεί και αναγκαστώ και λείπω για τον αγώνα.
γιατί τότε οι μέρες ήταν μετρημένες και θα πηγαίναμε ίσως για Κεσαρική λίγες μέρες πριν τον αγώνα, το Μαραθώνιο της Αθήνας. Τελικά γεννήσαμε πιο μπροστά, αλλά και σε αυτές τις στιγμές όλες δεν μπορούσα να είμαι δίπλα, διότι έπρεπε να λείψω να πάω στο γήπεδο, να προσέξω την αποκατάστασή μου. Δυστυχώς ο στόχος θέλει θυσίες, κόπους, θέλει πράγματα να κάνεις που δεν θέλεις να τα κάνεις. Έτσι ακριβώς είναι. Ακόμα και τώρα που όλα έχουν πάρει τη φυσιολογική τους ροή, φεύγω από το γήπεδο να πάω στην προπόνηση και ο μικρός θα μου φωνάξει μπαμπά. Σε αυτό το μπαμπά λοιπόν, πώς αντιδράς, που πρέπει να φύγεις και ξέρεις ότι εκείνη την ώρα χρειάζεται την αγκαλιά σου, χρειάζεται τη φροντίδα σου, χρειάζεται να μείνεις λίγο παραπάνω και εσύ πρέπει να φύγεις. Στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι και το κουβαλάω. Και όχι τόσο στην προπόνηση. Στην προπόνηση θα πας, θα γυρίσεις μετά από κάποια ώρα. Αυτά, όταν θα φύγω για έναν αγώνα, το κουβαλάω. Όταν νίκες στο εξωτερικό, ακόμα περισσότερο. Αλλά στην πορεία όλο αυτό γίνεται δύναμη, όλη αυτή η σκέψη και η ανάμνηση. Γίνεται δύναμη, ε. Ναι. Ισιδώρα, εσύ πώς το κουβαλάς όλο αυτό το δικό του? Αγαπώ εκείνον, αγαπώ και ό,τι είναι δικό του. Δεν ξέρω πώς να το κουβαλήσω. Πώς μ' αρέσει αυτό που βάζεις. Προτάσεις την αγάπη. Ναι. Και είναι ωραίο. Από τη στιγμή που αγαπώ εκείνον, δέχομαι και αυτό που είναι. Μπορεί να μην μ' αρέσει κάποιες στιγμές. Δεν μ' αρέσει. Αλλά. Όταν δεν σ' αρέσει, το λες. Ναι. Έχω κάνει το λάθος και το λέω. Με είναι ποιο τρόπο το λες? Όχι το σωστό πάντως. Είσαι τώρα και δεν ήθελες να κάτσεις εδώ στον καναπέ. Τα λες πολύ ωραία. Ναι, λίγο. Όχι με το σωστό, τα λες. Ναι, 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 όχι το σωστό. Ποιος είναι ο λάθος τρόπος που επιλέγεις? Η γκρίνια. Η γκρίνια. Η γκρίνια. Δηλαδή, λάθος, πολύ λάθος τρόπος. Ο σωστός ποιος θα ήταν για σένα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν το να μην μιλάω δεν μου αρέσει. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί κουνάζεσαι εσύ το κεφάλι? Γιατί λέει αλήθειες. Μα εδώ είπαμε, λέμε αλήθειες. Όποιος κάθεται λέει αλήθειες. Αυτές πονάνε. Αλλά εντάξει, αφού τις λέει, εντάξει. Ναι, εσύ όμως δεν νιώθεις ότι και εσύ λείπεις από αυτή την ιστορία? Σίγουρα, δεν μπορώ να είμαι πάντα αυτό που πρέπει. Έχεις βάλει ένα χρονοδιάγραμμα σε όλο αυτό? Δηλαδή, το μετά το σκέφτεσαι? Γιατί μετά, ας πούμε, μπορεί να είναι να είσαι προπονητής και να είσαι πάλι στην Αθήνα. Για πώς θα... Έχεις αγχωθεί, δεν είπα τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, το βασικότερο απ' όλα είναι να μπορείς να εμπνεύσεις και να μεταδώσεις αυτό που κάνεις. Εγώ το ζήσα πάρα πολύ φέτος που κατάφερα και κέρδισα το μαραθώνιο της Αθήνας συνολικά. Και ένιωσα ότι... έδωσα μια νότα αισιοδοξία και στους συνανθρώπους μας μέσα από αυτό. Και κοντά σε αυτούς έρχονται και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να τους εμπνεύσεις, να τους βοηθήσεις να το κάνουν και εκείνοι όσο γίνεται καλύτερα. Νομίζω ότι αυτή είναι η φυσιολογική ροή του αθλητισμού που έρχεται μετά. Αλλά έχουμε ένα ελάττωμα εμείς οι αθλητές, ότι δεν έχουμε πολλά μάθει. Πολλά έχετε εσείς οι αθλητές, αλλά πες ένα. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε στην ιδέα ότι θα αποσυρθούμε. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Είναι λογικό, δεν είναι? Λογικό. Νομίζω εδώ ότι... δεν αποσύρονται παρουσιαστές. Εγώ να βγήκα στα 45. Ακριβώς. Πότε να αποσυρθώ, θα πάρει χρόνο. Πλάκα κάνω. Έτσι, εντάξει. Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν σε αυτό σου το όνειρο? Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να έχουν ένα ρόλο δίπλα στο θέλω των παιδιών. Με στήριξαν από την αρχή καταρχήν που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Γιατί δεν ξεκίνησε κατευθείαν από το Στίβο. Ο Στίβος είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ μοναχικό. Ήταν και ο μπαμπάς, είδα. Είχε και ο μπαμπάς σχέση με τον αθλητισμό ή όχι? Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου. Τώρα αρχίζει και περπατάει και κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ναι. Ναι, είναι, καθόλου. Κάτι, είναι κάτι ιδιαίτερο ο αθλητισμός. Εσύ, ποιος ήταν το πρότυπό σου δηλαδή και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία? Νομίζω ότι ο αθλητισμός κυλάει στο αίμα μου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, εγώ πιστεύω και δρομέας να μην ήμουν, θα ήμουν αθλητής σε κάποιο άλλο άθλημα. Άρα, οι γονείς σου, παρότι δεν είχαν σχέση με αυτό το αντικείμενο καθόλου, σε στήριξαν από την αρχή. Συνεχίζουν τώρα. Γιατί ανέκαθεν το έκανα με πάθος και βλέπει κάποιους γονείς ότι το κάνεις με πάθος και σε στηρίζει. Βέβαια, δεν αμέλησα ποτέ και τα μαθήματά μου και όλα τα λοιπά. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που συγκρούονται και με στήριξαν πάνω σε αυτό.
Συνεχίζουν τώρα να σε στηρίζουν. Συνεχίζουν. Μετά από τόσο μεγάλη διαδρομή πλέον, εντάξει, σου έδωσα και χαρές. Βέβαια, και τώρα εδώ... Τις λύπες παίρνουμε μόνοι μας. Η διάκρισή σου εδώ, τα πλάνα που βλέπουμε, δεν είναι... Δηλαδή, ο μαραθώνιος δεν είναι κάτι που μπορεί να το επιτύχει ο καθένας. Δηλαδή, τρέχω στα 100, τρέχω στα 200, τρέχω στα 300. Θέλει συγκεκριμένη αντοχή. Τρέχω πόσα χιλιόμετρα? 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. 42 χιλιόμετρα και... 195 μέτρα, είναι το κερασάκι. Τα τελευταία. Είναι η τούρτα. Ειρήνη μου, βλέπουμε εδώ ένα ζευγάρι που στηρίζεται στην αγάπη. Παρότι υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει ο αθλητισμός που τους δένει, υπάρχει η ιδέα του αθλητισμού και η ιδέα της ζωής. Ναι. Είναι λίγο αντιφατικά. Ναι. Απλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση στη σύζυγο. Με τι ασχολείται στη... Αυτή τη στιγμή και αγά. Δεν κάνω κάτι, μεγαλώνω το παιδί. Δηλαδή εσείς δεν στην ουσία... Δουλεύω. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω. Μεγαλώνετε το παιδί και... Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Για να εκπληρώσει το όνειρο σύζυγός σας. Ναι. Για να δεις τη θυσία, ε. Δεν έχω και κάποιον άλλο να τον έχει. Για να δεις τη θυσία. Αυτό προϋποθέτει θυσίες από μένα βέβαια πρώτα και από όλους τους γύρω. Και έτσι. Θυσία από ότι αυτό προσπαθεί να πει η Ειρήνη και το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι. Ότι η γυναίκα δίπλα είναι βράχος. Ακριβώς. Γιατί βάζει τη δική τη ζωή λίγο στην ακρούλα για να αναδείξει εσένα. Ακριβώς. Μου κάνει πολύ πες στην ακρούλα. Δεν είναι μόνο. Ειρήνη μου. Η γυναίκα είναι και το παιδί. Το είπες πολύ εύστοχα, πολύ ωραία. Είναι και το παιδί. Είναι, δηλαδή, είναι εντάξει, είναι μικρό. Αυτό που θα σας έλεγα, γιατί εντάξει είστε ένα νεαρό ζευγάρι, όμορφο, υπέροχη ηχείως, έχω πάει. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι ενός χρονού έως 5 χρονών ένα παιδί διαμορφώνει το χαρακτήρα του και θα πρέπει να το φροντίσετε λίγο ώστε να μην μεγαλώσει στην απουσία και ειδικά στην απουσία της πατρικής φιγούρας και να αναγκαστεί μια μητέρα να πάρει τη θέση. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έρθει η μητέρα εδώ? Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το γεφυρώνουμε αρκετά καλά. Απλά σίγουρα όταν είναι κοντά αγώνες και κυρίως ο μαραθώνης που είναι πάρα πολύ απαιτητικός, που δεν έχει καμία σχέση με όλα τα αγωνίσματα, εκεί χρειάζεται να στηρίζει λίγο περισσότερο την κατάσταση. Νομίζω, εντάξει, το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, θετικό ή αρνητικό, πάντα δικαιώνει και πάντα προσφέρει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ. Ειρήνη μου, μαζί αναδείξαμε διαφορετικές ιστορίες ζωής. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ήσουν εδώ μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη εκπομπή. Και σε ευχαριστώ για τις αλήθειες σου. Μόνο αυτές έχω, δυστυχώς. Καλό απόγευμα. Takes a road to